χάρη σας, γιατί είχαμε πειθαρχικά μέτρα χθες εναντίον συναδέλφου του, συναδέλφων του γιατρού εννοούμε. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Για πείτε μας, κύριε Γιαννακόπουλε, για το χθεσινό περιστατικό, πρώτα απ' όλα, σε τι συνίσταται? Δεν ήταν ακριβώς χθες, απλά τώρα βγήκε η απόφαση. Μάλιστα. Μία συνάδελφος στις 17 Μαΐου διατύπωσε απόψεις αντιεπιστημονικές στο προσωπικό της λογαριασμό. Τι έλεγε στο δηλαδή? Facebook. Έλεγε ότι μάλλον προέτρεπε τον κόσμο εδώ, τους συμπολίτες μας, να μην εμβολιαστούν και ιδιαίτερα τα νεαρά ζευγάρια ή τα νεαρά άτομα, για το λόγο ότι παρεμβαίνει στο DNA το εμβόλιο, μπορεί να μην τεκνοποιήσουν όταν θα παντρευτούν ή μπορεί να γεννήσουν παιδιά με διάφορες ανατομικές, σοβαρές ανατομικές ανομαλίες, με τερατογενέσεις. Μπας περιπτώσει, αυτά ήταν αποκύματα. Είχε επηρεάσει αρκετό κόσμο? Σαφώς και επηρέασε εκείνη την περίοδο, και μάλιστα οι εμβολιασμοί στην περιφερειακή μας ενότητα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή δεν πήγαιναν και τόσο καλά, γιατί ξέρετε, η κακή είδηση και η παραπληροφόρηση τρέχει πιο γρήγορα πάντα, βέβαια. Τρέχει πιο γρήγορα. Μάλιστα εμείς αμέσως δράσαμε την επόμενη μέρα, κινήσαμε την πειθαρχική διαδικασία, την καλέσαμε σε απολογία. Εσείς το αντιληφθήκατε αμέσως, κύριε Πρόεδρε, το περιστατικό αυτό? Αμέσως, γιατί έγινε αναπαραγωγή των λεγόμενών της από διάφορες ηλεκτρονικές ιδιοσυγγραφικές ιστοσελίδες και όχι μόνο τις τοπικές μας αλλά και, και του κέντρου. Και τι κάνατε λοιπόν συνέχεια, καλέσατε να απολογηθεί στο πειθαρχικό? Σε απολογία, ακριβώς σε απολογία όπως προβλέπει η νομοθεσία μας. Βεβαίως. Τουλάχιστον πρέπει να της δώσουμε ένα περιθώριο 15 ημερών. Εμείς της δώσαμε 20 να προετοιμάσει την απολογία. Ήρθε απολογήθηκε ενώπιον του Προέδρου μαζί με τον συνήγορό της. Εκείνο που ισχυρίζονταν ήταν ότι ήταν προσωπικές της απόψεις και απηχούσαν δηλαδή οι αναρτήσεις της, προσωπικές της απόψεις. Επέμεινε δηλαδή στις απόψεις της. Επέμενε, και το κακό είναι ότι και όλο αυτό το διάστημα μέχρι να βγει η απόφαση και να καταρρύψει η νομική μας σύμβουλος όλα τα επιχειρήματά της, δεν σταμάταγε, βέβαια, όχι δημόσια αλλά και κατηδίαν να προκαλεί και να λέει αυτές τις απόψεις. Ακριβώς. Εμένει τις απόψεις. Και εσείς τι κάνατε τώρα, τις επιβάλλατε ένα πρόστιμο, έτσι? Συμβάλαμε ένα πρόστιμο 3.000 ευρώ. Το πειθαρχικό του Προέδρου είναι ένα από τα πειθαρχικά που έχει ο Ιατρικός Σύλλογος. Είναι πριν από το πειθαρχικό συμβούλιο. Εάν θέλει, όπως και το έκανε, μπορεί να υποβάλει ένσταση ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου. Οι ποινές, βέβαια, του πειθαρχικού του Προέδρου είναι μέχρι 5.000 ευρώ. Εμείς τις βάλαμε ένα πρόστιμο 3.000 ευρώ. Δεν είναι και μικρό, βέβαια, για την περίπτωσή της. Μετά τι ακολουθεί όμως? Αν υποτεθεί ότι η κυρία αυτή, η συνάδελφός σας, επιμείνει στις απόψεις της, τι θα κάνετε? Τι δεν είναι μόνο επιμένει στις απόψεις, έκανε και ένσταση ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, όπου εκεί και το πρόστιμο είναι πολύ μεγάλο, μέχρι 20.000 ευρώ, αλλά υπάρχει και η διαγραφή της, να το πω. Α, υπάρχει και στο τέλος η διαγραφή, Ναι, δεν είναι ακριβώς διαγραφή, είναι αναστολή της αφαίρεσης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Άρα δεν μπορεί να εργαστεί μετά ως ιατρός, αν του αφαίρεσε. Δεν μπορεί να εργαστεί πουθενά, πηγαίνει στο σπίτι. Είναι σημαντικό αυτό. Υπάρχει, βέβαια, να σας δώσω έτσι και όλη την εικόνα, υπάρχει μετά και το ανώτατο πειθαρχικό. Η προσφυγή της εκεί, βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο θα τη βοηθήσει, γιατί εκεί είναι η κυρία Παγώνη, η γνωστή κυρία Παγώνη. Βεβαίως, που γνωρίζετε, είναι πρόεδρος. Η προσφυγή της εκεί, βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο θα τη βοηθήσει, γιατί εκεί είναι η κυρία Παγώνη, η γνωστή κυρία Παγώνη. Βεβαίως, βεβαίως. Που γνωρίζετε, είναι πρόεδρος και μάλιστα η αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος μπορεί να είναι και οριστική για πάντα, με τη σύμφωνη πάντα γνώμη του Υπουργού Υγείας. Σωστό. Είναι πάρα πολύ σκληρό το μέτρο αυτό. Να έχει κανείς κάνει τις σπουδές και να εργάζεται ως γιατρός και ξαφνικά να μην μπορεί να εργαστεί για μια άποψή της. Αλλά είναι σοβαρό όμως το θέμα. Υγειονομικό και ιδιαίτερα γιατρό να διατυπώνει τέτοιες απόψεις
και μάλιστα να μην προσεγγίζουν καν τις ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολίου. Ούτως άλλωστε η συζήτηση και η ενημέρωση για τα εμβόλια, για την ασφάλεια των εμβολίων είχε γίνει. Παγκοσμίως γίνεται τέτοια συζήτηση. Έτσι, παγκοσμίως, πέρα βέβαια από τις κλινικές μελέτες, νομίζω ότι τα εμβόλια, μπήκε η σφραγίδα της ασφάλειας, του ωφέλους από τα εμβόλια και με τα εκατοντάδες. Το να εκφράζει κανείς γιατρέ μια επιφύλαξη, μια ανησυχία και ένα φόβο όπως είχαμε όλοι μας και έχουμε και έχει ο κόσμος, είναι στο πλαίσιο της λογικής. Το να είναι ένας γιατρός όμως επιστήμονας που είναι σπουδαίστο αυτά τα θέματα τα ιατρικά και να καταφέρεται εναντίον μια ιατρικής πράξης και μάλιστα με τέτοιες απόψεις περί τεράτων και τερατογενέσεων και όλα αυτά, αυτά αγγίζουν τα όρια της γραφικότητας και της επικινδυνότητας. Είναι ανεπίτρεπτο. Είναι ανεπίτρεπτο. Εγώ προσωπικά δεν μπόρεσα να το συγχωρήσω ή να το δω από κάποια άλλη οπτική γωνία. Πραγματικά ήμουν κάθετος σε αυτό το θέμα. Άλλοι συνάδελφοί σας υπάρχουν, κύριε Γιαννακόπουλε, που εκφράζουν παρόμοιες, αντίστοιχες, μικρότερες ή λιγότερες διαφορετικές απόψεις? Ακούστε, ο σύλλογός μας καταρχάς αποτέλεσε, να το πω έτσι, τον οδηγό, τον μπούσολο και για άλλους ιατρικούς συλλόγους, οι οποίοι είχαν τέτοια παρόμοια περιστατικά, αλλά υπήρχε μια αντιστακτικότητα να κινήσουν τις πειθαρχικές διαδικασίες. Μετά την δημοσιοποίηση της δικιάς μας απόφασης, όπως είναι ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου, Άρτας, Μαγνησίας εδώ δίπλα μας, Φωκίδας και προχθές και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, νομίζω ότι ζήτησαν, νομίζω ότι έπραξαν σωστά, μας ακολούθησαν. Δεν θέλουμε να διεκδικήσουμε εμείς την πρώτο. Ναι, έχει σημασία όμως, όταν ανοίξατε έναν δρόμο. Ναι, για την ιστορία. Δώσαμε ένα κτίριο λάπτισμα, να το πω έτσι. Είναι, έτσι είναι. Γιατί υπάρχουν γιατροί σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους, τους περισσότερους ιατρικούς συλλόγους που διατυπώνουν τέτοιες απόψεις. Ο καθένας βέβαια με διαφορετική ενδεχομένως αφετηρία να σκέφτεται έτσι. Τους στείλαμε βέβαια, μας ζήτησαν οι σύλλογοι την έτοιμη νομολογία, έτσι. Και ενδεχομένως και την. Ανοίξατε έναν δρόμο, έτσι, δεν την υπάρχει αμφιβολία. Επιχειρηματολογία μας. Σωστό, νομική, σωστό. Βέβαια με τη βοήθεια της νομικής συμβούλου. Δεν είμαστε εμείς παντογνώστες και νομίζω ότι πράξαμε σωστά. Στο θέμα των εμβολιασμών, πώς έχετε πάει, γιατρέ, η ιατρική κοινότητα της περιοχής σας? Τώρα πηγαίνουμε αρκετά καλά, γιατί τότε όταν η συνάδελφος είπε αυτά τα πράγματα, συνέθεσε και με την ευρύτερη συζήτηση και τις παλινοδίες που υπήρχαν και τον πόλεμο ενδεχομένως μεταξύ εταιριών με διεθνές πρόσημο, έτσι γύρω από τα εμβόλια, και καταλαβαίνετε ότι μας έκανε μεγάλη ζημιά. Τώρα πάμε πολύ καλά, μάλιστα και στους, έχω να σας πω και κάτι ευχάριστο, πιθανό να το είδατε γιατί έπαιξε και σε κεντρικά κανάλια. Μόλις άνοιξε η πλατφόρμα, εμβολίασα την κόρη μου, η οποία είναι 15,5. Πολύ ωραία. Και μάλιστα πήγαμε μαζί με τον Περιφερειάρχη σε μια κίνηση να σηματοδοτήσουμε και για τα άλλα παιδιά και νεαρούς εφήβους. Ως παράδειγμα, βεβαίως. Ως παράδειγμα, και πραγματικά είχε το αποτέλεσμα της. Χθες το βράδυ ήμουνα με τον Περιφερειάρχη σε μια σύσκεψη πάλι για την τοπική, να το πω έτσι, εδώ πορεία της πανδημίας, να συζητήσουμε κάποια θέματα και είδαμε ότι οι εμβολιασμοί μας γύρω από την ηλικία, την παιδική και την εφηβική πάει πολύ καλά. Επιπρόσθετα εδώ. Μπράβο μας, ενώ εμείς Θεσσαλοί, γιατί είμαστε και πατριώτες, επομένως αλληλοσυγχαιρόμαστε τώρα.